Γι' αυτό. Ναι. Ακούμε, ναι. Εγώ είμαι. Εσείς. Λοιπόν, καλημέρα. Λίγο πιο δυνατά. Λοιπόν, παιδιά, εγώ είμαι Αριανός, αλλά είμαι φύλαθρος πάνω απ' όλα. Είναι όντως ντροπιαστική εδώ αυτή που είμαστε κάπως στο μπάσκετ. Αυτό ο παίκτης που πήραμε τώρα, ο Αμερικανός, αν θα βοηθήσει, τι θα κάνει. Ανακοινώθηκε σήμερα, το είπανε στα νέα πριν από λίγη ώρα, στην τηλεόραση, σε κάποιο καθηγητή εκπομπή. Ελπίζω να βοηθήσει, να αλλάξει το κλίμα, γιατί δεν πάμε καλά. Απλά, να σου κάνω μια ερώτηση, φίλε μου. Μπορώ. Και εγώ θέλω να σε πω κάτι. Μια ερώτηση σου κάνω και πες μου ό,τι θέλεις. Πιστεύεις ότι όταν βγήκαν οι παίκτες του Άρη μέσα στο παλατάκι και είδαν 8.000 κόσμου τρελαμένους, ότι δεν επηρεάστηκαν? Τρέντια πέρσι δεν είχε 8.000. Είχε. Σωστό. Δεν ήταν σε φόρμα πέρσι. Πέρσι είχες και άλλους παίκτες. Έλα ρε Τάσο να πούμε, κάθεσαι και ασχολείσαι με κάτι πράγματα δηλαδή. Κάθεσαι και ασχολείσαι τώρα, ξέρεις με τι ασχολείσαι. Με τι ασχολούμαι. Τώρα όταν μας λες ότι μπήκανε μέσα και κάνανε κακά και πού. Δεν θα απαντάς. Ο τηλεθεατής μιλάει. Η αλήθεια είναι ότι κάνανε κακά. Αυτή είναι η αλήθεια. Λέγε φίλε, παρακάτω. Παρακάτω, λέγε, ναι. Έχει δίκιο ο Τρέγκας. Εδώ είναι λίγοι παίκτες για τον Άρη. Αυτό θέλω να πω. Παίκτες έλεγε τώρα, απλά για να κλείσουμε και το θέμα μπάσκετ. Έχει δίκιο, μπορεί να έχει δίκιο ο Τρέγκας που λέει ότι ο ΠΑΟΚ έφερε τον πρώτο τίτλο ευρωπαϊκό στην πόλη. Αλλά αυτό έγινε Τρέγκας των κυπελούχων τα λόγια. Και εμείς παίζαμε με τις μεγαλύτερες ομάδες στο Champions League. Το άλλο λέω, ρε φίλε μου. Εσύ, ναι, το δέχομαι αυτό. Κοίταξε, για να τα λέμε όλα έτσι. Ναι, δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω τη δεκαετία του Άρη, μπασχετικά. Έτσι. Αλλά κι εσείς πρέπει να αναγνωρίσετε κάποια πράγματα τα οποία έχουν γίνει και τα οποία είναι αληθινά. Πώς θα γίνει. Έτσι. Αλλά σίγουρα δεν και η μόνη ομάδα που σας κοντράριζε εκείνη την εποχή, με Γκάλι Γιαννάκη που δεν ξαναπέρασε τέτοιο δίδυμο από την Ελλάδα, ήταν ο ΠΑΟ. Η μόνη ομάδα που μπόρεσε να πάρει τίτλο από τον Άρη, πάλι ήταν ο ΠΑΟ. Άλλο θέλω να σου πω, ρε φίλε μου καλέ, ότι μπορεί να είπες τη μεγαλύτερη διοργάνωση, ναι, δεκτό. Τι έκανες. Του το έπαρα, φίλε. Τρία Final Four συνεχόμενα, δεν έκανες τίποτα. Και γιατί είπε ο φίλος ο Κώστας εδώ ότι κάθε Πέμπτη, ναι, και είναι αλήθεια ότι όλη η Ελλάδα εκείνη την εποχή, εκείνη την δεκαετία, καθόταν και έβλεπε τον Άρη στο Final Four. Αλλά φεύγανε όλοι με καταβασμένο κεφάλι. Γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν. Έγινε επόμενη γραμμή. Έχω άδικο. Έγινε επόμενη ψηλά. Επόμενη γραμμή. Γρήγορα οι γραμμές. Τέλος. Επόμενη. Λίγο καθένας. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Δεν ρώτησε ο φίλος τι ήθελε. Δεν προλαβαίνω. Τον έκανα εγώ την τρία λεπτά. Τρία λεπτά ο καθένας. Τέσσερα. Λέγε σωστό αυτό. Ναι. Να μην ρωτάμε. Καλημέρα, ναι. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, εσείς. Καλημέρα. Ναι. Κωστή, ήθελα να πω για τον μπάσκετ. Πήγα και στα δύο το Σάββατο. Έχω διακέσει στο μπάσκετ ποδόσφαιρο. Ναι. Για τον μπάσκετ να πω. Να πεις. 35 πόντι, η μεγαλύτερη διαφορά ποτέ σε άλλες ΠΑΟΚ. Και από πότε ρε φίλε έγινες μπασκετικός εσύ να πούμε. Έχει διαρκές σου λέει άνθρωπος. Τι έχεις? Έχω διαρκές εδώ και δύο χρόνια στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ της διαρκές. Ναι. Άραξε. Λοιπόν, πρώτα, όσο αφορά αυτό που λέει ο Τάσος, δίκιο έχει το 91 που φέραμε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο εμείς στη Θεσσαλονίκη. Και τελευταίο πρωτάθλημα εμείς πήραμε το 92, βάζει στο μπάσκετ που τελευταίο πρωτάθλημα πήρε το 91. Αυτό. Μετά, 2000 εμείς πήγαμε στο τελικό με τον Παναθηναϊκό στο Παλατάκι. Αυτοί έχουν πάει στο τελικό με τον Παναθηναϊκό, ούτε θυμούνται από πότε. Θα μας πούνε δηλαδή για μπάσκετ. Ναι, φίλε, αναφερθήκαμε στο χθεσινό μάτς. Δεν είπαμε ότι κάναμε κανέναν άθλο. Είπαμε ότι δημιουργήθηκε ένα σκορ. Απλά εγώ. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Δημιουργήθηκε ένα τέτοιο σκορ. Το πήρα έτσι ούτως ώστε μετά από 20-30 χρόνια θα το θυμάται και ο Παοξής αλλά και ο Αργιανός. Η διαφορά ποια είναι? Ότι ο Παοξής θα το γελάει και τα χείλη του θα πηγαίνουν στα αυτιά του και ο Αργιανός θα σκύβει το κεφάλι και θα κοιτάει χαμηλά. Γι' αυτό και το κάναμε θέμα. Αν ήταν μία απλή νίκη 5-6 πόντων θα λέγαμε ότι κέρδισε ο Παοξής και τελείωσε. Αν όμως ο κύριος Τζεβελέκης και ο κύριος Δαμιανίδης δεν σε σώνανε, δεν θα μπορούσε τώρα να μιλάει ο Τρίγιας για τα 35. Κατάλαβες ποια είναι η ιστορία? Ο μόνος που μέσωσε είναι η ομάδα. Κανένας άρης δεν μέσωσε. Τι έκανε? Δεν μέσωσε κανένα. Έτσι να τους πεις τα κορόιδα. Μα δεν μέσωσε. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι, μπράβο. Αν ήταν να μεσώσει τα... Πες το πιο δυνατά. Να τα ακούω θέλω. Πιο δυνατά πες το. Ποιος έσωσε? Δηλαδή... Εμείς σωθήκαμε μόνοι μας. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή ο Άρης αγαπούσε τον Πάο και δεν το σώσει. Αυτό μου λες. Άλλο λέω. Το πιστεύετε τώρα. Άλλο λέω. Άσε μας δικό. Κωστή, αν ήταν να μας σώσει ο Άρης θα μας δικούσουμε στο παλατάκι. Και ποιος τι λέτε τώρα, ρε παιδιά, που τα λέτε αυτά. Την προηγούμενη εβδομάδα με το Ρέθυμνο, εάν έχανε ο Άρης, εσύ πες μου με ποιον τρόπο θα σωνόσουνα. Ναι, πες μας. Γιατί, εάν ο Άρης έχανε το Ρέθυμνο μια εβδομάδα νωρίτερα, τι θα έκανες? Με ποιον τρόπο εσύ θα σωνόσουνα.
Εσένα... Αν θα τον κερδούσε τον Άρη. Αν θα χάνε τον Άρη. Αν θα έπαιρνε τη σοβαρία ή αν θα πήσαν οι λουλούδια. Με ποιο τρόπο θα σωλώσουν. Απλά πράγματα είναι. Δεν μην τετραγωνίζετε τον κύκλο. Πέστε μα με ποιο τρόπο θα σωλώσουν. Αν θα κέρδισε τον Άρη στο παλατάκι. Και έκανε το Ηράκλειο από την Άρη. Τέλο πάντων. Επόμενη γραμμή. Κλείσε, επόμενη γραμμή. Πάμε, επόμενη. Χαίρετε. Καλημέρα. Ναι. Εγώ ναι. Μάλιστα εσεί. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να θέσω κάποια πράγματα σε μία βάση, γιατί ακούστηκε προηγουμένως για τον Αυτοκράτορα. Ποιον Αυτοκράτορα. Για τον Αυτοκράτορα και τα λοιπά. Έτσι, απλά να πω δύο-τρία πραγματάκια και κυρίως για τον Τρία και για τους παοξίδες που το κοροϊδεύουν αυτό. Λοιπόν, αυτό το παρατσούκλι καταρχήν δεν πάμε εμείς για τον εαυτό μας, έτσι. Θα σου θυμίσω, αν το γνωρίζεις, γύρω περίπου στο 87-88 είχε έρθει ο Πανιώνιος να παίξει με τον Άρη εδώ, έφαγε γύρω 50 πόντους στο κεφάλι και βγήκε με τον προπονητή του Πανιωνίου. Νομίζω ήταν ο Βενδρινός ή ο Μίσας και είπε «Δεν παίζετε παιδιά ο Άρης, είναι αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ». Και βγήκε αυτό το παρατσούκλι και έχει μείνει μέχρι σήμερα. Καταλάβατε, δεν το βγάλαμε εμείς για τον εαυτό μας. Από το Βενδρινό έχεις δίκιο. Γιατί βλέπω να σκουγελά. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Ναι. Η ΑΕΚ το 68 κέρδισε το πρώτο κύπελλο στο μπάσκετ. Στο Παναθηναϊκό στάδιο, ναι. Αλλά τότε τότε την μπάλα του μπάσκετ τη φτιάχνανε από τόπια που παίρνανε από ρόλια από τη Βαλαωρίδη. Από τις Βιτεγνίες και από τα κόρβαζανε για να έχουν μπάλα. Λέγε. Άκουλε. Σήμερα την ΑΕΚ η ίδια εξής με αποκαλούν Βασίλισσα. Επειδή κέρδισε το 68 ένα κύπελο. Δεν θα μας απαγορεύσετε ρε παιδιά να αποκαλούμε και εμείς την ομάδα μας αυτοκράτορα. Άρα είσαι τρίτος. Άρα είσαι τρίτος ρε φίλε. Όχι ρε, ένας είναι αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Ένας είναι ο άλλος. Δεν υπάρχει άλλο. Εγώ 32. Παντρεμένος είσαι. Όχι, τι σημασία γι' αυτό. Τέλος πάντων, άμα παντρευτείς φίλε στα 35 και πάρεις μια τριαντάρα και σου χδυθείς το κρεβάτι να πούμε σου βάψει και τον ήχη και τα λοιπά, θα την πεις ωραία κομμενά μου να σε σκίσω, να σε κάνω, να σε ράνω, έτσι. Μουνά μου και τα λοιπά, ναι. Περίμενε τώρα, περίμενε τώρα, περίμενε. Άμα πας 72 και πάει αυτή 68 και σου χδυθεί με τη φτέρνα και σαν και φτέρνα έχει γίνει και την κοιλιά από εκεί, τι θα την πεις ρε φίλε. Άσε μας ρε φίλε με τον Αυτοκράτορα τώρα να πω και τη βάση. Ήταν ωραία γυναίκα στα νιάτα της Αυτοκράτορας. Ρε άσε τώρα που είσαι εσύ να πούμε ρίτε και να πείτε να στο πράγμα. Το ποδόσφαιρο δεν μετάνει τι είσαι τα 70 γιατί έτσι γουστάρουνε κάποιοι. Επόμενη γραμμή. Στο μπάσκετ δεν γουστάρετε τον Αυτοκράτορα γιατί δεν γουστάρετε. Γράψτε σε ένα χάρτη τι γουστάρετε και τι δεν γουστάρετε και θα τα δεχτούμε να πούμε, θα τα πιάσουμε τα μηνύματα όλα. Αν δεν αφήστε μα τώρα που περιμένουμε από εσάς να μας πείτε ποιοι είμαστε εμείς. Γουστάραμε εκείνη τη δεκαετία να υπήρχε την Doping Control. Ναι, σκάσε εσύ, μην τώρα να υπάρχει. Θα γουρλώσω το μάτι. Υπήρχε την Doping Control. Doping Control να υπήρχε. Την Doping Control για ποιον να πεις κάτι. Έχεις να πεις τίποτα. Ναι, για την ομάδα σου. Για την ομάδα του, άραιος μιλάς. Έχεις να πεις τίποτα συγκεκριμένο. Όχι, εγώ λέω αυτό. Πρόταση έκανα. Για ποιον να μιλάω, γιατί συγκεκριμένα. Τι πρόταση έκανα. Έκανα μία πρόταση. Ναι. Εκείνη την εποχή, μακάρι να υπήρχε την topic control και να γινόταν εργομετρικά. Απάντα του, Άρη, ναι. Τι topic control να υπήρχε. Τι να απαντήσω, Άρη. Όταν ξεκινούσε η προπόνηση του Άρη να πούμε και μπαίνει μπροστά ο Γκάλης και ανεποκατεβαίνανε τα σκαλιά του παλέτε που έκανε 70 φορέ. Α έλε τώρα, θα μιλήσει σε σιγά. Για μπάσκετ δεν μα μιλάτε. Θα μιλάτε για αυτά που σα παίρνουν. Για αυτά που δεν σα παίρνουν άστο. Και την μπάλα εδώ στο χέρι τη γύρισε και γουλί κουρευτήκατε για να κερδίσετε. Αφήστε το αργά. Το γουλί το θυμάσαι. Το κεφάλι το είδαμε που το ξυρίσατε. Το θυμάσαι και δεν είδαμε. Το γουλί το θυμάσαι. Έλα ρε τώρα και που ντου κάνατε. Το τίτλο που έχασε το θυμάσαι. Και πηγαίνατε με σκυμμένα κεφάλια. Σκυμμένα κεφάλια πήγαινε το παλέ. Χρόνια πηγαίνατε. Από Άρης σε 35. Εγώ σε είπα. Έγινες και καλαμπάρης. Δεν κάθισε κανένας. Έλα. Επόμενη. Η γάμο θα ζητούσε ή διαζύγιο. Επόμενη. Εσύ είσαι εκεί. Στοπ. Σταμάτα. Θες υπήρξε με το ονομασία. Σταμάτα. Καλά. Σε 35. Εκεί. Εκεί. Καλημέρα. Έλα. Μ' ακούς. Μάλιστα. Λοιπόν, παοξίσουμε. Πες μου λίγο. Το ποδόσφαιρο από πότε έγινε νικητής Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ποιος. Το ποδόσφαιρο του ΠΟΑΚ. 2,5 χρόνια. Η ομάδα του μπάσκετ, αυτή η ομάδα του μπάσκετ, έχει νικητής τα τελευταία 2 χρόνια και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Σωστό. Σωστό. Τι διαφορά μπάσκετ έχει ο ΠΟΑΚ στο μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Τεράστια. Τεράστια. Χάοδης. Χάοδης. Λοιπόν, για το φίλο μας τον Αγιανό, ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ έχει νικήσει τον Άρη 3 φορές. Την πρώτη με 32 πόντους. Το 96. Που ισοφάρισε τη διαφορά των 32 πόντων με τον Ρόι Τάρπλη. 102-70. Ωραία. Τη δεύτερη στον ημιτελικό κυπέλλου τον 99 τον Φεβρουάριο. 30. 83-50.
33 πόντους. 33 πόντους. Και την Τρίτη, κοίτα πώς θα φέρνει μοίρα, 83 πάλι, 48, 35 πόντους. Συγχαρητήρια φίλε, τι θέλει να πεις με αυτό. Θέλω να πω ότι δεν μπορείς να μιλάς η ιστορία, προχωράει, ξέρεις φίλε μου. Δεν προχωράει η ιστορία. Δεν έχω εμείς τη δεκαετία του 80, από τη δεκαετία του 80 έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια. Βέβαια έχει κυλήσει νερό στα βλάκια. Βέβαια έχει κυλήσει νερό στα βλάκια. Αλλά εγώ δεν απευθύνομαι σε σένα. Και στην παρακμή μου εγώ, στην παρακμή μου εγώ έχω πάρει κύπελο Ελλάδος, έχω πάρει Europa Cup, έχω παίξει σε τελικό άλλου ευρωπαϊκού. Έτσι, στην παρακμή μου τα κάνω. Φίλε μου, είσαι ανύπαρκος πλέον στο μπάσκετ. Είμαι. Ο ΠΑΟΚ. Ανύπαρκος είμαι. Ανύπαρκος. Πάτε να αλλάξω να κανακαιρίσω τον Οικονομίδη, πάτε να αλλάξετε, γιατί παίζετε στο μπάσκετ. Ναι, φέτος παίζετε στο πρωτάθλημα, πάτε να αλλάξετε κανακαιρίσω τον Οικονομίδη. Να το αιτιολογήσω, γιατί είσαι ανύπαρκτος. Ναι, με τι είναι, βέβαια, πρώτα που χαρακτηριστώ. Από πότε έχεις να πάσει τελικό πρωτάθληματος στο μπάσκετ, φίλε. 14 χρόνια. Μπράβο. Ο ΠΑΟ, πώς φορές έχει πάει που δεν έχεις πάει εσύ. Ρε φίλε, μπορείς να μου πεις να πούμε τα τελευταία χρόνια πώς φορές έχει φορματίσει 4 φορές πάνω. Θα μ' απαντήσω το ψεροτάω. Ναι, σου απαντάω.